Κρατήσω τώρα τον αναπληρωτή καθηγητή τη ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον κύριο Παναγιώτη Σταυρινίδη. Καλώ ορίσατε, κύριε καθηγητά. Καλό μεσημέρι. Έχει ενδιαφέρον και, και η διαδοχή για εναλλαγή των θεμάτων, γιατί έχει να κάνει και ο εκφοβισμό, για τον οποίο θα συζητήσουμε τώρα, ε, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η πρόληψη. Την ίδια ώρα είχαμε προσφάτω μια πρώτη πολύ σημαντική καταδίκη για κάτι, 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 Στο παρελθόν δεν συζητούσαμε καν ως ορισμό για να έχουμε και καταδίκη και πώς αποδεικνύεται, αν θέλετε, το, το bullying. Ναι, ναι. Δυστυχώ, η, η τραγικότητα του, του περιστατικού που κατέληξε στο, στο θάνατο ε, έφερε στην επιφάνεια ένα πρόβλημα που οι ειδικοί γνωρίζαμε ότι υπάρχει ανάμεσα στους να, νεαρούς ναι. σε, να πούμε σε πολύ καθηγητά. μεγάλο βαθμό. σχολίστε. ασχολείστε, έχετε ναι. διατρύψει το θέμα με μια έρευνα 15 ετία αν δεν κάνω λάθος, Σωστά. γι' αυτό το θέμα, γι' αυτό σας έχουμε καλέσει για να ακριβώς α, να δούμε το προφίλ Ουσιαστικά, του... Ξε ξεκινήσαμε το έργο αυτό περίπου όντω πριν από 15 χρόνια με μια ερευνητική ομάδα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου όπου α, είχαμε διαπιστώσει αρχικά ότι το πρόβλημα υπάρχει, υπάρχει και στην Κύπρο, ναι. υπάρχει διεθνώς και πρέπει μαζί με άλλους επιστήμονες να προσπαθήσουμε αφενός να το προσδιορίσουμε, να θήτα, δεν υπήρχε και στη δική μας εποχή, ο σχολικός απλά δεν Βεβαίως... το ονοματίζαμε ως τέτοιο. Βεβαίως υπήρχε, έχετε ναι. δίκιο, πάντα υπήρχε. Ε, ανατρέχοντας πίσω γνωρίζουμε ότι και τότε ήταν σοβαρό. Ε, δεν μπορούσαμε να το προσδιορίσουμε όπως το προσδιορίζουμε τώρα ως μια συστηματική πράξη με πρόθεση από κάποιους ανθρώπους να προκαλέσουν κακό σε κάποιους άλλους. Ναι. Και το παρατηρούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό ανάμεσα σε νέα παιδιά εξού και έχει κυριαρχήσει ο όρος σχολικός εκφοβισμός. Παρ' αυτά όμως... Και εκεί πρέπει να μας απασχολήσει, αλλά πρέπει να δούμε και το τι γίνεται στη συνέχεια. Γιατί αυτό που ονομάζουμε ανήλικης μορφής εκφοπισμό, θα το δούμε μετά και σε μεγαλύτερες ηλικίε σε εμά στο λεγόμενο εργασιακό ή άλλη μορφή εκφοπισμό. Αποκτά δηλαδή το φαινόμενο όχι μόνο μια τραγικότητα στο ότι κάποια παιδιά και κάποιοι νέοι άνθρωποι μπορεί ακόμα και να χάσουν τη ζωή τους από αυτό, αλλά και στο ότι έχει μια διαχρονικότητα και μια συνέχεια. Ναι. Ενδεχομένω το επιστημονικό ενδιαφέρον α, να είναι μεγαλύτερο εκεί που διαπιστώνουμε και εναλλαγή ρόλων ε, ναι. από την ανήλικη στην ενηλική ζωή. Ε, δεν ξέρω αν είναι ε, 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 στα και, πλαίσια του πλάνα... Δηλαδή η εναλλαγή ρόλων από το θήτη το θύμα ή αντίστροφα. από το θύμα, και αντίστροφα, ναι. Γνωρίζουμε, έχει τεκμηριωθεί και εμεί το βρίσκουμε στη, στη δικιά μα δουλειά, ότι οι νεαροί οι οποίοι γίνονται θύματα για μεγάλο χρονικό διάστημα κάποια στιγμή καθώς μεγαλώνουν μπορεί να συσσωρεύσουν πολύ μεγάλη οργή και στη συνέχεια να την εξωτερικεύσουν με ακόμα πιο άγριον τρόπο και δηλαδή να γίνουν ήδη δράστες και να προκαλέσουν πολύ μεγάλη ζημιά σε άλλους σε άλλου ανθρώπου. Τώρα κύριε καθηγήτα, να, να παρακολουθείτε πω... χρόνια, να πάρουμε τα πράγματα στην ναι, αρχή, να δούμε τι έχετε ανοιχνεύσει ω φαινόμενο στη δική μα τη χώρα, που είναι τα, τα δικά μα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Φταίμε εμεί οι γονεί ή οι γονεί οι δικοί μα στον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά, το πώ συμπεριφέρονται, είναι περιβαλλοντικοί παράγοντε, είναι, είναι άλλοι παράγοντε για κάθε ρόλο από αυτού που βλέπουμε. Γιατί με ανησυχεί, το είπα και σε μια πρόσφατη συζήτηση με συνάδελφό σα. Ε, τα παιδιά παρατηρητέ περισσότερο με ανησυχούν και τι μπορούμε ναι. να κάνουμε εμεί οι γονεί. Συνεπώ, να πάρουμε ένα-ένα του ρόλου για να δούμε πώ okay. προκύπτουν. Κοιτάξτε, να, καταρχά, να, να πούμε λίγο για την έκταση. Εκτιμούμε με διάφορα δεδομένα τα οποία μαζεύουμε κάθε χρόνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπω έχετε πει εσεί, ότι περίπου μπορώ με ασφάλεια να πω ένα στα πέντε παιδιά τουλάχιστον εμπλέκεται με κάποιον τρόπο σε τέτοια περιστατικά. Είτε ω θύμα, είτε ω δράστη, είτε με διπλού ρόλου που επίση έχουν το ενδιαφέρον του, δηλαδή να, να γίνονται θύματα άλλων παιδιών και μετά να ανοιχνεύουν το περιβάλλον, να βρίσκουν άλλα παιδιά πιο ευάλωτα και να γίνονται δράστε. Και το πράγμα γίνεται ακόμα πιο σύνθετο, ακόμα πιο πολύπλοκο. Όπω επίση και την ομάδα των παρατηρητών που έχετε, που έχετε αναφέρει, ξέρετε, κα, καμιά φορά θεωρούμε ότι όλοι αυτοί οι ρόλοι είναι ψυχολογικά πολύ διακριτοί μεταξύ του. Δεν είναι πάντα έτσι. Πολλές φορές βρίσκουμε κοινά γνωρίσματα σε παιδιά που έχουν διαφορετικό ρόλο σε αυτό το πράγμα, όσο και αν μας ακούγεται περίεργο, άλλωστε αυτή είναι και η δουλειά των επιστημόνων, να βρίσκουν πράγματα που ο κόσμος καμιά φορά ναι. δεν τα περιμένει. Για παράδειγμα, ένα γνώρισμα το εάν ένα παιδί είναι πολύ παρορμητικό, γνωρίζουμε ότι, δηλαδή να μην ελέγχει, τη, συμπεριφορά του, το συνέστημα του, τις επιθυμίες του και να προβαίνει σε πολύ παρορμητικές ενέργειες, γνωρίζουμε αφενός ότι έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνει δράση της εκφοβισμού, αλλά την ίδια ώρα μπορεί να γίνει και προκλητικός έτσι ώστε να του προκαλέσουν άλλα παιδιά εκφοβισμό στο μέλλον. Την ίδια στιγμή βεβαίω έχουμε και κάποιες διαφορές. Εμένα εδώ και χρόνια με μια σειρά εργασιών, για παράδειγμα, με ενδιαφέρει πολύ το κομμάτι της ενσυναίσθησης. Yeah. Νομίζω ότι συχνά λέω στις διαλέξεις μου αν μας ενδιαφέρει η πρόληψη πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε δύο τουλάχιστον πράγματα έτσι ώστε να είμαστε και χειροπιαστοί. Να, να φτιάξουν τα παιδιά από νωρίς ενσυναίσθηση δηλαδή να νοιάζονται για τα άλλα παιδιά και να ταυτίζονται όταν α, άλλα παιδιά υποφέρουν αυτό θα τα αποτρέψει από το να κάνουν κακό και το έχουμε δείξει σε μια σημαντική εργασία του 2010, και ταυτόχρονα να βρούμε τρόπους έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν τουλάχιστον ένα φίλο. Όσο απλοϊκό και αν σας ακούγεται, σας διαβεβαιώνω ότι ε, η φιλία μειώνει ε, έως και 50% τη θυματοποίηση, την πιθανότητα yeah. θυματοποίησης. Τα παιδιά που, που γίνονται θύματα, με άλλα λόγια, απομονώνονται. Δεν, δεν, τα κάνει παρέα κανένα και έτσι γίνονται Εδεχομένως και πιο. Και τα παιδιά δράστε να είναι αυτό που θέλει. Επειδή μπορεί να επιζητούν και μια σημασία, δεν, δεν έχουν άλλο τρόπο. Ε, Πάντω, να... αυτό που μπορώ να σα πω για, για, τα παιδιά που γίνονται πιο συστηματικοί δράστε και εκεί είναι, είναι, άδικο να προσπαθούμε να εστιάσουμε σε μια μόνο παραγόντικη εξήγηση. Δεν είναι. Τις πιο πολλές φορές στα περισσότερα δείγματα που έχουμε μαζέψει εμείς, είναι ένα, ένα εγώ το ονομάζω εκλαϊκευμένα, ένα κούμπομα πραγμάτων. Ναι. ναι, μπορεί τα πράγματα στο σπίτι να μην πηγαίνουν τόσο καλά, αυτό να μαζεύει άγχος, να μαζεύει οργή, την ίδια στιγμή όμως θα πρέπει αυτό που συμβαίνει μέσα στο σπίτι να κουμπώσει και με κάτι ψυχολογικό που υπάρχει μέσα στο παιδί και να του δημιουργεί περισσότερες δυσκολίες όπως μια επιχειρητικότητα ή κάτι άλλο. Και μετά πα στο σχολείο και βλέπει ότι είναι ένα περιβάλλον το οποίο δεν καλλιεργεί πολύ την, την φιλία την αλληλεγγύη. Αλλά υπάρχει πολύ ανταγωνισμό. Και στο τέλο, αυτό το κούμπομα το, το μεταφράζω και ω ένα κοκτέιλ συστατικών ναι. ψυχολογικών, κοινωνικών και οικογενειακών. Και είναι στο τέλο, ε, 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 εμεί ναι. βλέπουμε ναι. την εκδήλωση του. Εμεί είναι την εκδήλωση του που βλέπουμε. Τώρα, έχετε πει και για τους παρατηρητές, αν ναι. θέλετε να σας πω ένα-δυο λόγια. Ε, όντως, έχουν, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ξέρεις ότι κάποια παιδιά είναι εκεί, το βλέπουν, το παρατηρούν, αλλά δεν κάνουν τίποτα και φαντάζομαι το ερώτημα στο μυαλό μας είναι γιατί. Γιατί να βλέπω κάτι τόσο άσχημο να συμβαίνει σε έναν άλλον άνθρωπο και να, να μην προσπαθώ να, να το σταματήσω. Και εδώ οι επιστημονικές μας δουλειέ δείχνουν ότι Έχουμε διαφορετικό, διαφορετικού τύπου παρατηρητές. Έχουμε παιδιά που βλέπουν να συμβαίνει αυτό το πράγμα, νιώθουν άσχημα, αλλά φοβούνται. No. Σου λένε από μέσα τους, I'm next. Εγώ είμαι ο επόμενο, αν, no. αν κάνω κάτι. No. Την ίδια στιγμή έχεις παιδιά που το χαίρονται, το ευχαριστούνται που το βλέπουν. Εκεί μια άλλη κατάσταση πραγμάτων όπου είναι τα παιδιά που συνήθω θα τραβήξουν και με το κινητό τους για να το ναι, μοιράσουν. Γιατί όση ώρα τώρα τα συζητάμε, κύριε Καθηγητά. Με άλλα όλοι μα ε, κάνουμε εικόνα ναι. το τι συνέβη ε, σε εκείνο το πάρτι το μοιραίο για τον Παναγιώτη με όλα αυτά που συζητάμε. Βλέπουμε ρόλου ε, σε εκείνο το βράδυ. Δυστυχώ για εμά κατάμε... όταν ναι. ακούμε για αυτά τα πράγματα μας ακούγονται ενώ για του ανθρώπου που δουλεύουμε επιστημονικά πάνω σε αυτό το θέμα. Οπότε έρχεται στην επιφάνεια ένα τέτοιο περιστατικό, μα ακούγεται κοινότοπο. Ναι. Γιατί το έχουμε συνηθίσει, είναι, είναι πολύ τυποποιημένο αυτό. Κύριε, κύριε. Καθηγητάκη, κάθε φορά που, που προκύπτει ένα τέτοιο περιστατικό, βγαίνουν και οι βουλευτέ, γενικά οι πολιτικοί. Καλά, να εντάξει, πλέον ευαισθητοποιούνται πρόληψη... όλοι. Ναι, <laughs> αλλά το θέμα είναι να γίνεται και κάτι επί τη ουσία. Κρατώ δύο πράγματα που είπατε. Φιλία και ενσυναίσθηση. Ακριβώ. Όμω στο σχολείο. Μπορεί να γίνει κάτι ε, πρέ... άλλο. Θα βάλω και ένα τρίτο συστατικό και από πολύ νωρί. Ναι. Δεν κάνει πρόληψη ε, στο ηλίκιο και στο γυμνάσιο, κάνει διαχείριση. Ναι. Ένα καλό φίλο τη Κύπρου, καθηγητή ο, ο... ο Φάρινγκτον, τον αναφέρω συχνά γιατί είναι φίλο τη Κύπρου και φίλο ημών. Κάθε φορά που μα επισκεπτόταν προ-κορονοϊού <laughs> και διευθυντής στο Ινστιτούτο Εγκληματολογία του Κέμπριτζ, θεωρείται ένα από του θεμελιωτέ τη σύγχρονη εγκληματολογία, πάντα μα. Μας... Μας μίλαγε για τη σημασία της έγκαιρης πρόληψης. <ομή> ότι αυτά τα πράγματα, αν θες να χτίσεις φιλία, ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη, ε, ισοτιμία, αμοιβαιότητα, θα τα κάνεις όταν τα παιδιά είναι τριών, τεσσάρων, πέντε, έξι και θα τα κάνεις και στο σχολείο και στην κοινότητα. Θα χτίσεις δομές όπου αυτές, ε, αυτές οι δεξιότητες θα συμβαίνουν. Συνεπώς, ναι, αν μπορώ να πω κάτι περισσότερο, θα, θα έλεγα ότι ε, εργαλεία υπάρχουν, εργαλεία υπάρχουν. Και, και η Κύπρος, εμείς συμμετέχουμε στο γίγνεσθε αυτό πλέον αρκετά χρόνια και είμαστε κομμάτι της διεθνούς α, βιβλιογραφίας. Το ζήτημα είναι η πολιτεία να αποφασίσει κάποια στιγμή με σοβαρότητα να πει ότι ξέρεις, α, θέλω να το αντιμετωπίσω καθολικά, θα το δω μακροπρόθεσμα και ότι αυτά που θα χτίσω τώρα, οι υπηρεσίες, τα εκπαιδευτικά προγράμματα οι μορφέ πρόληψη. Δεν θα δω αποτέλεσμα σε δύο χρόνια, αλλά να. σε δέκα. Είναι τώρα σε εξέλιξη, έχει δεσμευτεί και ο Υπουργό Παιδεία και στη Βουλή για να ετοιμάσει ένα εθνικό σχέδιο παιδεία. Ευχόμαστε και αυτό και η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και πολλά άλλα που είναι πολύ πιο σημαντικά από τα ίδια τα βιβλία και το διδασκόμαστε. Εκεί και όπου αφήνουμε σελίδε βεβαίω. Τώρα, κύριε Σταυρινίδη, θέλω να κλείσουμε με κάτι ε, σχετικό με τον εκφοβισμό και πώ αυτό, αν θέλετε. Ε, αναδείχθηκε μέσα από την πανδημία και τα στρατόπεδα, του εμβολιασμένους, τους μη τώρα πάμε στα σχολεία ε, συμβαίνει και εκεί με τα ράπιτσες με αυτούς που έχουν εμβολιαστεί, με τους άλλους υπάρχει και εδώ έτσι να σας έχει απασχολήσει έτσι με, ακαδημαϊκά αυτό ε, ε, με έχει ακαδημαϊκά με έχει συγκλονίσει περισσότερο το πόσο εύκολα μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων είναι ευάλωτη στον παραλογισμό το ήξερα, α, είχαμε εργαστεί με φίλους από τη Νέα Υόρκη το 2013, ιδιαίτερα σε μια εργασία που μπορείτε να βρείτε, που διασυνδέσαμε τη θρησκοληψία, όχι τη θρησκευτική πίστη, το τονίζω, mm -hmm. την α, ψυχοπαθολογία της θρησκευτικής πίστης, αυτό που ονομάζουμε φονταμενταλισμό, mm -hmm. α, με την παράλογη σκέψη και δημοσιεύσαμε κάτι από αυτού και περίμενα ότι όταν συμβεί μια κρίση αυτό θα το δούμε να εντείνεται. Και έρχεται η πανδημία και λέω εντάξει τώρα την έχουμε άσχημα. Και περίπου είχαμε προβλέψει το τι θα βλέπαμε που είναι οι εικόνες που έχετε και εσείς και άλλοι σταθμοί μεταδόση που λέγαμε δεν μπορεί να συμβαίνει, δεν μπορεί να αυτό. Και όμως συμβαίνει. Να, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την